τα τελευταία δεδομένα που αφορούν στην αιτιολογία, διάγνωση και θεραπεία των καρδιολογικών παθήσεων συζητήθηκαν στο συνέδριο Ημέρες Καρδιολογίας που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Κύριε Τρίκα, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της καρδιολογίας που συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο? Το συνέδριο, το οποίο έληξε και έδωσε σε πολύ κόσμο, θα έλεγα, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, αποδόθησαν τις τελευταίες εξελίξεις σε πολλά πεδία. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, στο πεδίο των αριθμιών, σύμφωνα με τα νεότερα guidelines που δείξανε στο τελευταίο συνέδριο το Ευρωπαϊκό στο Λονδίνο τέλη Αυγούστου, ότι πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στην αντιμετώπιση της κολπικής μαμαργής και μάλιστα με κατάλυση, η τεχνική λέγεται ablation, και πρέπει, θα λέγαμε, πολύ πρόημα να αντιμετωπίζονται αυτοί οι ασθενείς, γιατί δείξαν ότι έχουν καλύτερα απότερα αποτελέσματα, όπως επίσης και στην ανάταξη κολπικής μαμαργής, την οποία πρέπει να μην περιμένουμε πάνω από 24 ώρες, αλλά να είμαστε και εκεί πολύ πιο επιθετικοί. Στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας τώρα φαίνεται ότι δεν σταματάμε μόνο στα φάρμακα, τα οποία εδώ και καιρό γνωρίζουμε, είναι τα λεγόμενα Big Four, που φαίνεται μάλιστα με την τελευταία ομάδα φαρμάκων, τα οποία υπολογίζαμε ότι είναι μόνο αντιδιαβητικά, αλλά φαίνεται ότι έχουν δράσει άμεση όχι μόνο στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά πάσης μορφής, είτε με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως, είτε με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, και λέγονται SGLT2 inhibitors, τα οποία βοηθούν και στην αντιμετώπιση αυτού του συνδρόμου, αλλά και στην πρόγνωση πολλές φορές αυτού του συνδρόμου, να μην επιδεινωθεί δηλαδή ο ασθενής. Έχουμε λοιπόν και μηχανικές παρεμβάσεις, πολύ πιο καλά μηχανήματα, τα οποία υποβοηθούν την αριστερή κοιλία της καρδιάς. Εστιαζόμαστε πάρα πολύ επίσης και στη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας και στην αντιμετώπιση αυτής. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα, είτε φαρμακευτικά είτε θα λέγαμε και με επέμβαση μηχανικών δράσεων, βλέπε assist devices, να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Στις βαλβιδοπάθειες γίνεται επανάσταση. Γνωρίζουμε την διαδερμική εφύτευση των βαλβίδων, τις στάβει τις λεγόμενες. Δεν είναι μόνο οι αρτουκές, είναι και άλλες βαλβίδες που μπορούμε να εμφυτεύσουμε, στη μητροειδή, τρανσέπταλ, είτε συντριλόχινα, με διάφορες, θα λέγαμε, εξειδικευμένες τεχνικές. Περισσότεροι γιατροί νεότεροι οδεύουν στην θεραπεία των δομικών παθήσεων και εξειδικεύονται σε αυτές. Νέα guidelines επίσης, όπως λέχθηκαν, ήταν και τα guidelines στην αρτηριακή υπέρταση. Βέβαια δεν λέχθησαν πάρα πολλά, αλλά το βασικότερο και ουσιοδέστερο ήταν η πρώιμη αντιμετώπιση της προϋπέρτασης. Επομένως, πολύ πιο πρώιμα ο γιατρός, ο κλινικός, να επέμβει στους ασθενείς αυτούς. Ένα άλλο πεδίο μεγάλο, θα λέγαμε, είναι η στεφανία νόσος. Δυστυχώς, η θάνατη από στεφανία νόσο μπορεί στην Ελλάδα σε σχέση με τα Βαλκάνια, σε σχέση με την Ευρώπη να είναι λιγότερη, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία. Τα εμφράγματα όσο πάνε και γίνονται πολύ πιο συχνά, ειδικά σε νεότερες ηλικίες. Και λέχθηκε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση τους γίνεται κυρίως με αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου. Γνωρίζουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου. Το κάβρισμα όσο πάει και αυξάνεται, ειδικά θα λέγαμε στις γυναίκες. Γι' αυτό και η αύξηση των στεφανίων επεισοδίων είναι πολλές, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός στις γυναίκες, και εξού και η ξημένη θνητότητα σε αυτές. Εάν μάλιστα η γυναίκα παρουσιάσει έφραγμα του μυοκαρδίου και μετέπειτα σύνδρομο με καρδιακής ανεπάρκειας, έχει πολύ χειρότερη πρόγνωση από ότι ο άντρας. Αυτό έχει να κάνει κυρίως, θα λέγαμε, με τις γυναίκες που έχουν μετά την εμμηνόπαυση και επομένως δεν υποβοηθούνται, γνωρίζουμε όλοι, από το ορμονικό όφελος. Ένα μεγάλο άλλο σημείο το οποίο πρέπει να εστιαστούμε είναι οι αγκιοπλαστικές, οι οποίες συνοδεύουν
τα οξέα επεισόδια ή τα χρόνια επεισόδια μιας χρόνιας στεφανιάς νόσου. Οι αγκιοπλαστικές φαίνεται ότι δεν σταματάνε ούτε ασφαλώς στις απλές αγκιοπλαστικές ενός ή δύο αγκίων, αλλά στις σύμπλοκες αγκιοπλαστικές με τις νεότερες τεχνικές και μάλιστα στις αγκιοπλαστικές στελέχους και στις χρόνιες αποφράξεις αυτών. Βγαίνουν η αγορά, πάρα πολλές εταιρείες έχουν βγει στην έρευνα και δημιουργούν τις δυνατότητες, τις τεχνικές, τους καθετήρες, το ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ πλούσιος και ιδιαίτερα στους ασθενείς που έχουν σοβαρή σύμπλοκη και διάχυτη στεφανία νόσου. Επομένως, η καρδιολογία σαν επιστήμη που είναι μια, θα λέγαμε, ειδικότητα πρώτης γραμμής, μπορούμε να πούμε ότι εν έτη 2024 και μέχρι το 2030 θα έχουν γίνει, πιστεύω εγώ, τα μεγάλα βήματα ώστε να μην πεθαίνουν οι ασθενείς από καρδιακό επεισόδιο. Επειδή είστε και συντονιστής διευθυντής στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον Ευαγγελισμό, δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω ποιες είναι οι συχνότερες καρδιολογικές παθήσεις εξαιτίας των οποίων προστρέχουν οι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο. Καταρχάς, σε εμάς θα λέγαμε, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για το σύστημα υγείας, έρχονται όλοι οι ασθενείς. Είτε είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι θα καταλήξουν να κάνουν με διάγνωση καρδιακής νόσου, είτε αυτοί που έρχονται χωρίς λόγο, θα λέγαμε. Επομένως, είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο όχι μόνο από απόψεως αριθμού ασθενών, αλλά και αριθμού υποτιθέμενων ασθενών που προσέχονται στα εξωτερικά ιατρία. Γι' αυτό και πρέπει ο γιατρός που είναι στο εξωτερικό ιατρείο, είτε είναι ειδικευόμενος είτε είναι ειδικευμένος, να στηρίζεται στο λήψη καλού ιστορικού. Αυτή θα τον οδηγήσει στα περαιτέρω βήματα, τα διαγνωστικά πρώτα. Οι τεχνικές που ακολουθούνται στην καρδιολογία είναι πάρα πολλές και ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει ανάλογη με πολύ καλά αποτελέσματα με τη γνώση που έχει για αυτή την τεχνική. Και περαιτέρω η συχνότερη πάθηση βέβαια είναι η στεφανία νόσος, το είπα προηγουμένως, οι βαλβιδοπάθειες, το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας στο οποίο καταλήγουν όλες οι καρδιακές παθήσεις, έτσι, και από εκεί και πέρα παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε βαλβιδικές νόσους, όπως είπα είναι η ΤΑΒΗ που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τελευταία και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πλέον στην Ελλάδα σε φυτεύσεις βαλβίδων ΤΑΒΗ της αρτικής δηλαδή θέσης. Και βέβαια συνεχίζονται οι προσπάθειες να αυξηθούν και τα περιστατικά αντιμετώπισης με βαλβιδοπάθεια μητροειδούς ή τριλόκινους. Κυρία Βασιλιάδη, πόσο συμβάλλει η απεικόνηση στην εκτίμηση της διάγνωσης των παθήσεων της καρδιάς? Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα του σημερινού συνεδρίου ήταν η συμβολή των απεικονιστικών τεχνικών στη διάγνωση και εκτίμηση και την πρόγνωση των παθήσεων της καρδιάς, ιδιαίτερα της στεφανίας νόσου. Να σημειώσω ότι οι απεικονιστικές μέθοδοι, δηλαδή το σπινθυρογράφημα της καρδιάς, το υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που στηρίζουν την καρδιολογία τη σύγχρονη. Ο άλλος είναι ο πρώτος, η κλινική εκτίμηση, το κλινικό μέρος, η επεμβατική καρδιολογία και το τρίτο είναι η απεικόνηση. Εξέχουσα θέση ανάμεσα στις απεικονιστικές τεχνικές έχει οι εξετάσεις της πυρηνικής καρδιολογίας, με κύριο εκπρόσωπο το σπιθυρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου ή SPECT όπως το ονομάζουμε. Η μέθοδος αυτή ανήκει, συγκαταλέγεται στις παλαιότερες. Είναι πλήρως τεκμηριωμένες, με πλούσια βιβλιογραφία, με γενική αποδοχή από τους καρδιολόγους και κυρίως έχει, μετά από μια σειρά μεγάλων πολυκεντρικών μελετών, έχει λάβει τον ύψιστο βαθμό καταλληλότητας για κλινική εφαρμογή σε περισσότερες από 80 κλινικές ενδείξεις. Άρα λοιπόν το σπιθυρογράφημα μυοκαρδίου, ιδιαίτερα στη στεφανία νόσο, την παρακολουθεί τη στεφανία νόσο σε όλη την εξέλιξή της. Από την αρχή της εμφάνισής της, δηλαδή από την αρχή της δημιουργίας της αθυρωματικής νόσου στα στεφανία αγγεία,
σε προσυμπτωματικό στάδιο, στο χρόνιο στάδιο της εμφάνισης των συμπτωμάτων που το αποκαλούμε χρόνια στεφανία σύνδρομα και τέλος στην τελική της φάση που είναι η καρδιακή ανεπάρκεια ή ενδεχομένως η μεταμόσχευση καρδιάς. Τώρα, το σπινθυρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου είναι μια εξέταση η οποία γίνεται και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, όχι μόνο στην τριτοβάθμια. Είναι μια μέθοδος κοστολογημένη, όχι από τις ακριβές μεθόδους, αλλά έχει το πλεονέκτημα της αντικειμενικής απόδοσης των δεδομένων που απεικονίζει. Δεν υπησέρχεται πολύ ο υποκειμενικός παράγων όπως σε άλλες απεικονιστικές τεχνικές. Έχει προκαθορισμένα πρωτόκολλα. Έχει προσαρμοστεί επειδή χρειάζεται μια μορφή κόπωσης σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν κόπωση και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν κόπωση, οπότε κάνουμε φαρμακευτική δοκιμασία. Και τέλος, πολύ σημαντικό, είναι ότι σε περίπτωση που είναι παθολογική η εξέταση, μπορούμε να εκτιμήσουμε τον βαθμό βαρύτητας της εξέτασης. Τι μελετάει το σπιθυρογράφημα καρδιάς? Το σπιθυρογράφημα καρδιάς μελετάει την αιμάτωση του μυοκαρδίου. Μελετώντας την αιμάτωση του μυοκαρδίου, μας δίνει έμεση πληροφορία για το αγγείο το στεφανιαίο, ένα από τα τρία μεγάλα που έχουμε, για το αγγείο λοιπόν το στεφανιαίο που είναι υπεύθυνο για την αιμάτωση αυτής της περιοχής. Εάν λοιπόν η αιμάτωση δεν είναι καλή, συνάγουμε εμέσως το συμπέρασμα ότι το αγγείο το υπεύθυνο για την αιμάτωσή του είναι στενωμένο. Συνεπώς, στοχευμένα γίνεται μετά η παρέμβαση, η αγγειογραφία και ενδεχομένως η αγγειοπλαστική. Η μέθοδος αυτή απαιτεί σίγουρα εξειδίκευση. Η εξειδίκευση παρέχεται και εδώ στην Ελλάδα, γιατί η εξέταση αυτή γίνεται από τους πυρηνικούς γιατρούς σε συνεργασία με εξειδικευμένους καρδιολόγους, οι οποίοι η εξειδίκευσή τους, τουλάχιστον όσοι προερχόμαστε από την Αμερική, έχουν τύχει πιστοποίησης από τα boards. Τα boards λοιπόν τα αμερικάνικα είναι οι εξετάσεις υποειδικότητας που δίνεται στην Αμερική. Εξειδικευμένες εξετάσεις απαιτούν βαθία γνώση και εμπειρία και εν πάση περιπτώσει αυτό μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Αρκετοί εκ των συμπατριωτών μας έχουν περάσει αυτά τα τεστ και φαντάζομαι προς όφελος των ασθενών που αναλαμβάνουν την περίπτωσή τους.